Δύσκολη ελαιοκομική χρονιά αναμένεται να είναι η φετινή για τους παραγωγούς ελαιολάδου και ελιά στον Εύρο. Μείωση της φετινής σοδειάς βλέπουν οι παραγωγοί ελαιολάδου στον Εύρο λόγω της μεγάλης καταστροφής που υπέστησαν τα δέντρα κατά τη διάρκεια της φωνικής πυρκαγιάς του περασμένου καλοκαιριού. Το 65% από τα ελαιόδεντρα στο νότιο τμήμα του Εύρου και συγκεκριμένα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης επλήγησαν από τις πυρκαγιές μη μπορώντας να δώσουν καρπό. Μπαίνουμε σε μια καινούργια ελαιοκομική χρονιά. Όπως ξέρετε και εσείς, το 65% από τα ελαιόδεντρά μας πλέον δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν. Όταν δεν υπάρχουν το 65% από τα ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι και η ελαιοκομική χρονιά είναι μειωμένη. Και για φέτος και για πολλά χρόνια, για 5-6 χρόνια ακόμα είναι σίγουρο. Η λειψιδρία που επικράτησε το φετινό καλοκαίρι επηρέασε αρνητικά στη δημιουργία καρπού, ενώ όπως όλα δείχνουν η μειωμένη παραγωγή είναι αναπόφευκτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση. Υπάρχουν χωριά που δεν θα μαζέψουν καν. Δίκελα, Πλάκα, Μεσημβρία. Είναι όλα καψαλισμένα τα δέντρα τους. Στον Άβαντα επίσης το ίδιο. Μόνο στη Μάκρη έχουν μείνει λίγα δέντρα και αυτά που έχουν μείνει έχουν πολλά προβλήματα. Θα είναι για πολλά χρόνια μειωμένη η παραγωγή. Απλώς αυτά που έχουν μείνει έχουν λίγο καρπό φέτος, ειδικά τα ποτιστικά. Τα ξερικά με την κλιματική αλλαγή δεν πάνε καλά για αυτά που έχουν μείνει. Έχουν γίνει μη παραγωγικά τα ξερικά τα δέντρα. Η φετινή συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ το θετικό μέχρι στιγμής είναι πως δεν εντοπίστηκαν κρούσματα δάκου. Όπως αναφέρει ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Οικιβέλη, Μανώλης Καλεμτζής, η μείωση της παραγωγής θα έχει επιπτώσεις οι οποίες θα φανούν στην τιμή που θα αγοράζουν οι καταναλωτές το ελαιόλαδο. Επιπτώσεις εδώ στην περιοχή μας θα υπάρχει, γιατί όπως ξέρετε η Μάκρη και τα άλλα χωριά τα γύρω-γύρω τροφοδοτούσαν όλο τον Εύρο. Η ελιά Μάκρης τροφοδοτούσε όλο τον Εύρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε όλο τον Εύρο, αλλά επειδή το λέω και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το ελαιόλαδο είναι χρηματιστήριο. Θα έρθουν από άλλες περιοχές τα λάδια, μπορεί να μην είναι τη ίδια ποιότητα με το δικό μας, γιατί η δικιά μας η ποιότητα είναι επιτραπέζια ελιά, είναι πιο γευστικό, πιο μυρωδάτο το λάδι, πιο βαρύ το λάδι, αλλά πάλι θα έχουν στο τραπέζι τους λάδι. Άρα θα έχει επιπτώσει σε θέμα αύξησης στο κόστος. Αύξηση στο κόστος θα υπάρχει, αλλά άμα σε όλη την Ελλάδα υπάρχει καλή παραγωγή, θα το μετριάσει το κόστος. Παράλληλα, ο κύριος Καλεμτζής αναφέρθηκε στις αποζημιώσεις για την καταστροφή από τις περσινές πυρκαγιές, τονίζοντας πως έχουν λάβει μόνο την προκαταβολή, χωρίς να υπάρχει εξέλιξη για το επόμενο μέρος των χρημάτων. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι μεγάλη, καθώς όπως τονίζουν, πρέπει να τελειώσουν οι υποσχέσεις και να γίνουν ουσιαστικές πράξεις για όσους επλήγησαν. Έχουμε πάρει την προκαταβολή, όπως ξέρετε. Είχαμε κάποιες υποσχέσεις ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα είχαμε τελειώσει με την προκαταβολή. Προχθές μας έβγαλε ένα καινούριο κύριος Πανταζής ότι θέλει να ξαναπεράσει ο διευθυντής του ΕΛΓΑ να ξανακάνει έλεγχο στα ελαιόδεντρά μας. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τον πρώτο έλεγχο. Θα πάμε και για δεύτερο έλεγχο, θα πιάσουμε πενταετία, δεκαετία. Εμείς πλέον θέλουμε και ο Πρωθυπουργός τώρα που θα έρθει να μας πούνε ένα πλάνο. Τι πλάνο θα έχουμε για 3, για 4, για 5 χρόνια. Πότε θα τελειώσουμε και τι θα γίνει με τα ελαιόδεντρά μας. Άρα δεν έχει τελειώσει, όπως λέτε, ακόμα ο πρώτος έλεγχος. Δηλαδή, σε τι φάση βρισκόμαστε στον πρώτο έλεγχο? Ακόμα ελέγχουμε. Δεν ξέρουμε. Μπορείτε να πάτε στον κύριο Πανταζή, του διευθυντή, και να σας πει. Εμείς αυτό που μάθαμε προχθές που είχαμε τη συνάντηση με τον κύριο Κέλλα, μας είπε ότι θέλει να ξαναπεράσει να κάνει έλεγχο, το οποίο εμείς δεν θέλουμε, γιατί έκανε έλεγχο σε 3 σημεία και από ό,τι είδαν και αυτοί που κάναν τον έλεγχο, ότι τα δέντρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είμαστε στο Εύρος μετά, είμαστε στις επιτροπές, είμαστε ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε στις υποσχέσεις. Εμείς θέλουμε να δούμε πράξεις. Οι υποσχέσεις τελειώσαν. Παρά την καταστροφή που έχουν υποστεί, δεν έχουν γίνει περαιτέρω ενέργειες για την αποπληρωμή της υπόλοιπης αποζημίωσης, με τους ελαιοπαραγωγούς να βλέπουν τον κλειό να σφίγγει, καθώς δεν παράγουν καρπό. Είχαμε συζητήσει με τον προηγούμενο υφυπουργό, τον κύριο Κελέτσι, ότι θα πάρουμε την προκαταβολή μέσω της κρατικής αρρωγής, θα περάσει ο ΕΛΓΑ να βοηθήσει την κρατική αρρωγή να κάνει έναν έλεγχο, να πει σε τι σημείο είναι τα δέντρα μας και αμέσως μετά από τον έλεγχο που θα κάνει ο ΕΛΓΑ, που θα είναι σε 3 σημεία, θα πάρουμε την αμέσως άλλη μισή προκαταβολή για να τελειώνουμε. Δεν έχει γίνει όμως αυτό. Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Και επίσης τα δέντρα μας είναι τελειωμένα, όπως ξέρετε. Θέλουν 4-5 χρόνια στήριξη. Εμείς δεν παίρνουμε παραγωγή. Αλλά συνεχίζουμε. Πληρώνουμε τα έξοδα, πληρώνουμε λοιπάσματα, πληρώνουμε ρεύματα. Δεν έχουμε τελειώσει εμείς. Δεν έχουμε ούτε φορολογική, ούτε ασφαλιστική. Κάποια ελάφρυνση δεν έχουμε.